Μιχάλη Σπυριδάκη, η ομάδα σου, η Αναγέννηση, παίζει τον αγώνα της χρονιάς την Κυριακή στις 5 στο Αρκαλοχώρι, με νίκη κόντρα στην Ηλιούπολη. Τέλος τα αστεία, ανεβαίνει στην δεύτερη εθνική κατηγορία. Σωστά, είναι ο στόχος που είχαμε θέσει από την αρχή της σεζόν. Είμαστε πρώτοι σε όλο το πρωτάθλημα, σε όλη την κανονική περίοδο. Καταφέραμε να περάσουμε το δύσκολο εμπόδιο του Πορφύρα και βρισκόμαστε τώρα ένα βήμα πριν το τελικό στόχο που είναι η άνοδος στη Β' Εθνική. Είναι μια ομάδα που την έχετε κερδίσει 2 φορές. Αυτό σημαίνει ότι είναι στο δικό σας χέρι και δίπλα, μάλλον μπροστά στον κόσμο σας. Αν μη τι άλλο, έχετε τον 6ο παίχτη, έχετε κάθε δικαίωμα να θεωρείτε ότι εξαρτάται από εσάς. Ακριβώς όπως το είπατε. Ο κόσμος έχει δώσει βροντερό παρόν στο Αρκαλοχώρι, μας στηρίζει, μας αγαπάει πάρα πολύ και εμείς το ίδιο αντίστοιχα. Σίγουρα θα είναι κατάμεσο το κλειστό. Ζούμε κάτι πρωτόγνωρο στην περιοχή. Και πιστεύω ότι αν κάνουμε αυτά που πρέπει και είμαστε πιστοί στο πλάνο του coach, πιστεύω ότι ο στόχος θα έρθει. Mm-hmm. Θεωρείς δηλαδή ότι θα τελειώσει η δουλειά την Κυριακή και το Αρκαλοχώρι θα βγει στους δρόμους για να πανηγυρίσει την άνοδο στην δεύτερη εθνική από αυτή την Κυριακή, έτσι? Ακριβώς. Όπως έγινε και πέρυσι με την άνοδο που καταφέραμε από τον τοπικό στη Γ' Εθνική, πιστεύω ότι το ίδιο ακριβώς θα γίνει και φέτος. Και επειδή είσαι από το Αρκαλοχώρι και η οικογένειά σου έχει παράδοση σε αυτή την ομάδα, αν μη τι άλλο για σένα, τα συναισθήματα είναι ακόμα πιο πολλά και έντονα. Έτσι είναι. Έπαιζε και ο πατέρας μου εδώ πέρα. Τώρα και εμείς είμαστε πολλά παιδιά που οι γονείς μας παίζουν στο Αρκαλοχώρι και έχουμε καταγωγή από την περιοχή. Οπότε για μας είναι έξτρα το ένα παραπάνω το κίνητρο να καταφέρουμε να κάνουμε το όνειρο της περιοχής πραγματικότητα και το δικό μας φυσικά που θέλουμε να ανεβάσουμε την ομάδα κατηγορία.